Στη γη των Χανίων επέστρεψε για πάντα ο 22χρονος Νίκος Μπιτσάκης, αφήνοντας πίσω του αβάσταχτο πόνο και ένα μεγάλο γιατί για τον τόσο πρόωρο και άδικο χαμό του. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κατσιφαριανών, φίλοι, συναθλητές, συγγενείς, κρατώντας λευκά λουλούδια, αποχαιρέτησαν τον δικό τους Νίκο. Γεννημένος και μεγαλωμένος στα Χανιά, με δεκάδες διακρίσεις σε πανελλήνια πρωταθλήματα ποδηλασίας, ο 22χρονος θα ολοκλήρωνε σύντομα τις σπουδές του στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα επέστρεφε στην οικογένειά του. Για τους δικούς του ανθρώπους και όσους τον γνώρισαν, το φευγιό του μοιάζει με ψέμα. Στο τελευταίο του ταξίδι για τα Χανιά, τον συνόδευσαν φίλοι του από τη Λάρισα και οι τραγικοί γονείς. Ο άδικος θάνατος του 22χρονου Χανιώτη έχει προκαλέσει θλίψη στο Πανελλήνιο, ενώ στην πόλη της Λάρισας άνθρωποι κάθε ηλικίας εξακολουθούν να αφήνουν λουλούδια στον τόπο που έσβησε ο Νίκος Μπιτσάκης, καταπλακωμένος από το τοιχείο εγκαταλελειμμένου σπιτιού. Νέοι της Θεσσαλικής πόλης πραγματοποίησαν βουβή διαμαρτυρία στην κεντρική πλατεία και αργότερα στο Δημαρχείο της Λάρισας για όσα δεν μερίμνησαν να πράξουν οι αρμόδιοι για να αποφευχθεί το μοιραίο. Η μνήμη του άτυχου νέου θα τον κρατά ζωντανό στις καρδιές όλων, ενώ η ψυχή του θα συνεχίσει να ζητά δικαίωση για τις συνθήκες που έγιναν η αιτία να κοπεί τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής του.